Καλησπέρα σας παιδιά από το Έλεγκρα της Ελβετίας. Σήμερα είμαστε σχεδόν 2 μέρες μετά από την τελευταία φορά που σας άφησα. Και αυτό γιατί έκανα μια βλακία εγώ, θα σας εξηγήσω τώρα σε λίγο. Λοιπόν, αρχικά όπως ακούτε, αγελαδίτσες, βάλαμε τις πρώτες μας αγελάδες, 10 αγελάδες. Και πήραμε και το νέο μας εξοπλισμό. Πάμε να τα δούμε μια γρήγορη. Ένα απλό βιτίο τζόσκιν για το νερό στους αγελάδες. Εδώ το τροφείο του είναι γεμάτο με TMR, παρότι το δείχνει γρασιδένιο. Εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει κάποιες λίγες από τις μπάρες μας. Έχουμε φτιάξει βασικά 2 δόσεις φαγητού, αν θυμάμαι καλά. Εδώ ένας κουβάς, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για να καθαρίζει τις αγελάδες. Ένα τρελεράκι για το οποίο θα βάζουμε το silage μέσα για να το πηγαίνουμε στο biogas plant να το πουλάμε. Το silage εννοώ αυτό που περισσεύει, αυτό που βγάζουν οι αγελάδες όταν λερώνουν. Και αυτό επειδή θα μας χάλαγε τη δοσολογία, δεν ήθελα να μπλέξουμε και με χύμα και με μπάλες, οπότε λέω να το κάνω έτσι. Εδώ, θα το δείξω αυτό μετά, εδώ έχουμε το mixer, το γνωστό, το siloking, το 16.000 λίτρων. Η δοσολογία γνωστή, 2 μπάλες hay, 1 straw και 1 silage. Και εδώ έχουμε το γόρζι. Το γόρζι, το οποίο συνδέεται από όλες τις περιές, από όπου θέλετε, και από πίσω και από μπροστά. Του βάζει μια μπάλα εδώ μέσα και βγάζει σαν οχήμα. Γιατί τις μπάλες, οι αγελάδες τις θέλουν, σαν να θέλουν χήμα μάλλον. Αυτά γρήγορα για τον εξοπλισμό. Πριν τα κάνουμε όλα αυτά όμως, να πάμε να κάνουμε καμία δουλειά πριν νυχτώσει. Όχι, έλα εδώ εσύ. Εσύ έφυγες. Να αφήσω το και το... Μισό λεπτάκι. Όχι. Ωραία, να αφήσω και αυτό. Και θα πάρω να ρίξω λίγο λίπασμα στο χωράφι. Λοιπόν, τελευταία φορά που με είχατε δει, μαζεύαμε το χέι. Εντάξει, το βάλαμε εδώ πέρα κανονικά, τα κάναμε όλα αυτά. Μετά, εγώ τι έκανα όταν ξαναγύρισα. Πήγα και έκανα σερβίς στα μηχανήματά μου. Και τα τρακτέρ και τα πίσω μηχανήματα, γιατί ήταν στα χάλια του στα μαύρα. Ειδικά ο μπέιλερ ήταν ένα βρήμα πλήρη καταστροφή. Λοιπόν, να πάρω αυτό πρώτα και θα συνεχίσουμε τώρα μισό λεπτάκι. Τι έχει μέσα, herbicide, δεν σε θέλω herbicide. Όπου να σε αφήσω τώρα, να σε αφήσω εδώ πέρα. Ωραία. Unload, ωραία. Και πάμε να πάρουμε παλάκια, όχι δεν θα το κάνω αυτό. Θα πάρουμε εδώ. Λοιπόν, είχα το χέι που είχατε δει, είχα κάνει το χωράφι το καινούριο και το κάτω και μετά έκανα silage στο πάνω χωράφι εδώ και τα πούλησα στο biogas plant. Ακόμα δεν έχει μεγαλώσει, βλέπω το χωράφι, το χαρτάρι εδώ. Αυτό που μου απόφερε περίπου 60.000. Εδώ έχουμε βάλει μια δεξαμενή για να παίρνουμε νερό. Η ειδικά τη βάλω λίγο ατσούμπαλα, όπως βλέπετε. Και επειδή είχε γίνει κανόλα, είπα να τη θερίσω. Εκεί όμως που τη θέριζα, για κάποιο λόγο, το μισό χωράβι ξεράθηκε. Μάλιστα ξεράθηκε στη μέση. Αυτό με ανάγκασε βέβαια να κλείσω το crop withering. Μετά βάλαμε ένα εργάτη εδώ πέρα να σπείρει το χωράφι, το οποίο έχει βγάλει και ζυζάνια, θα πέσουμε μετά να παίξω από το λίπος εδώ. Και κοιτάξτε τι κάνω εδώ, γιουτάς. Πήγε και μου χάλασε το χωράφι και μου ρίξε κανόλα εδώ μέσα στο γρασίδι. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να το φτιάξω αυτό, να το περάσω μετά με το σίντερ, αφού το μαζέψω την κανόλα, να μπαι χαμένη. Και αφού το μαζέψω με το σίδερ θα το ρίξω πάλι γρασίδι και θα φυτρώσει
Ελπίζω το ίδιο. Επίσης, πήραμε και ένα contract για να πάρουμε το Harvester για να θέσουμε κανόλα. Και αφού πήραμε το contract, τι άλλο κάναμε, θέλησαμε το καραμπόκι, τα πουλήσαμε και όλα πήγανε κατευχήν. Οπα. Λοιπόν, τώρα είναι απόγευμα, εμείς θα πέσουμε σε λίγο για ύπνο, αλλά είπα πριν κοιμηθούμε να κάνουμε αυτές τις δουλειές που δεν είναι πολύ μεγάλες, δεν αποτείνουν και πολύ χρόνο, να ρίξω ένα ψέκασμα εδώ με λιπαντικό, ώστε αύριο το πρωί να του ρίξω το δεύτερο χέρι. Επίσης, κατεβάσαμε την οικονομία στο Easy για να πάμε πιο εύκολα να αναδειχθούμε, να δημιουργηθούμε πιο γρήγορα μάλλον. Έτσι από την κανόλα, παρότι είχαμε θέμα, δηλαδή μας έφαγε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του χωραφιού, παρόλα αυτά πήραμε 40.000 από την κανόλα αυτό το χωράφι. Και τώρα ευελπιστώ ότι θα πάμε πολύ καλύτερα, θα πάμε 60. Μπορεί, θα δούμε. Σίγουρα, γιατί έχουμε τώρα και το διπλάνο που κάνω ο γιοτάς. Οπότε είναι απογευματάκι ακόμα, προλαβαίνουμε πιστεύω, έχουμε λίγο φως. Θα κάνουμε λοιπόν αυτό το χωράφι, θα το λιπάνουμε και μπορεί να το ρίξουμε και ψεκαστικό για ζυζάνια, να φύγουν και τα ζυζάνια να έχει λίγο καλύτερη όψη. Και τελειώσαμε. Όπως είδατε, χρειάστηκε να πάω λίγο στο μαγαζί, αλλά δεν πειράζει, ούτως ή άλλως θα το χρειαστώ και αύριο. Εντάξει, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά εδώ στη μέση ήταν που ήταν ξεραμένο το χωράφι, που ξεραμένο το χωράφι στη ζύπρα. Και δεν έριχνε λίπασμα, ήταν ότι το έριχνε με τον σωστό τρόπο. Γι' αυτό το έκανε έτσι. Υπάρχει δεύτερη στρώση, γιατί για κάποιο λόγο την πρώτη στρώση δεν την πήρε. Αυτό το κομμάτι που βλέπετε με το μπλε το σκούρο είναι το χωράφι που έχασε από το wind, από το harvest. Λοιπόν, οπότε πάμε εμείς να αδειάσουμε λίγο το, αφήσουμε το λίπος, να πάρουμε λίγο το ζυζάνιο οκτώνο. Δεν θα σας το δείξω αυτό για να βλέπετε συνεχίζετε τα πράγματα. Θα πάμε να αφήσουμε λοιπόν αυτό και φάρμα μας και θα συνεχίσουμε από αύριο το πρωί, λογικά με γρασίδι, θα δούμε τι θα κάνουμε. Ξέρω να σας πω για ποιο λόγο δεν τα έχετε δει αυτά, γιατί το PlayStation 5 έχει μια δυνατότητα που του λες ότι όταν θα κάνω login το μικρόφωνο της, τι θα είναι, σε σύγκραση ή σε κανονικά ενεργοποιημένο. Εγώ είχα ενεργοποιήσει να είναι σε σύγκραση και ξεκίνησα να γράφω χωρίς να πατήσω το κουμπάκι για να γίνει unmute. Και έτσι την πάτησα σε γιοτάς, εντελώς. Δεν πειράζει. Ρίξα τα πρώτα τους κακάκια για γελάδες, βλέπετε. Λοιπόν, πάω να ρίξω λοιπόν εγώ το ζανιοκτώνο στο χωράφακι και θα τα πούμε με τις πρωινές δουλειές. Καλημέρα σας λοιπόν.
πάμε προς το χωράφι για να ρίξουμε τη δεύτερη στόση λίπασμα ή θα δούμε μπορούμε να βάλουμε έναν εργάτη. Ελπίζω να τα κάνει καλά αυτή τώρα το Ιωτάς. Δεν τα κάνει καλά. Δεν τα κάνει καλά γιατί τα έφαγα που είχαμε βάλει και μας έκανε αυτή η βλακεία. Αλλά έχω μια ιδέα πως θα το κάνω να τα κάνει καλά. Θα ρίξουμε εμείς την πρώτη την περιφέρεια κάπως έτσι και μετά θα πάμε να κάνουμε τις δουλειές μας. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε λίγο εδώ στην κανόλα. Πετάχτηκε, είναι σχεδόν έτοιμη, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εδώ σε αυτό το χάρτη έχουμε πολύ γρήγορη ανάπτυξη στα φυτά μας. Πάρα πολύ γρήγορη. Και το γρασίδι, όλα είναι πολύ γρήγορα. Και το... και το wither. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είναι γρήγορα. Τους κατηγορούσαμε εμείς ότι είναι κακοί αγρότες, αλλά δυστυχώς κάτι είχε εδώ το κλίμα. Λοιπόν, να ρίξουμε και λίγο εδώ πέρα το δεύτερο στόση λιπάσματος. Στη μέση, όπως έχετε δει, το χωράφι δίπλα δεν θέλει λίπασμα. Και παρότι βρέχει, εγώ θα πάρω ένα ακόμα harvest contract. Αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, τελειώσαμε από εδώ. Κάτσε να τον πάω επάνω. Θα κάνουμε ένα zigzag και πιστεύω θα είναι ασφαλές. Λοιπόν, πριν από όλα όμως θα πάρουμε το harvest contract, το οποίο είναι αυτό στο field 5, πατάτες. Πατατούλες. Με ένα harvest το οποίο δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Λοιπόν, τα πήραμε τα αντικείμενα. Θα το κάνουμε σε λιγάκι. Να ρίξουμε εδώ το λιπασματάκι μας. Ξεκινάμε να ρίξουμε το λίπασμα. Θα κατεβώ από αυτήν την πλευρά. Θα πάρω την κάτω πλευρά να το ξακρίσω για να μην βγαίνει στον δρόμο, γιατί έχει θέμα με τον δρόμο αυτός. Θα ανεβώ στην πάνω πλευρά. Μάλλον θα τον βάλω να ανεβαίνει στην πάνω πλευρά και θα πω κάνει το υπόλοιπο. Και λογικά θα το κάνει. Και μέχρι το μεσημέρι αυτό θα χωράσει θα είναι έτοιμο για φέρισμα. Επίσης έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο που δεν γράφτηκε γιατί δεν έχει ήχο ότι σκοπεύω κάποια στιγμή να αγοράσω ένα πολύ μεγάλο χωράφι, πολύ μεγάλο λιβάδι μάλλον, πάνω από το biogas plant και να κάνω μια τεράστια παραγωγή silage στα μπάνκες που έχει μέσα. Θα δοκιμάσουμε καινούργια μηχανήματα και για τη συλλογή και για την επεξεργασία. Έχω σκεφτεί ένα σύστημα να το πουλήσουμε και πιο γρήγορα. Έχετε δει πιθανόν να κάνει παρόμοιο που έχουμε κάνει και στη Ρωσία που παίζαμε με τον Αντμποξίδιους. Να σας προειδέασω λιγάκι πως θα είναι αυτό το σύστημα. Αλλά αυτό για να γίνει θα πρέπει να μαζέψουμε λεφτά που ακόμα δεν έχουμε και μας χρεώνει η τράπεζα 3.500 την μέρα. Θα πρέπει τουλάχιστον να μπορούμε να ξεπληρώσουμε αυτό το δάνειο. Θα βάλω τώρα αυτό εδώ να τελειώσει τη δουλειά μας. Και εγώ θα πάω να ξεκινήσω τις πατάτες. Γεια σας εδώ, ωραίος. Πάμε. Πού είμαι, α, εδώ μέσα αυτό το βάλτρα. Α, κι άλλο βάλτρα. Κι άλλο βάλτρα και μας το δείχνει και με ψηλές βροδούλες. Έξυπνος ο τύπος. Και μας δίνει και ένα fast track με αυτά τα βλακμένα τα καμιόνια. Τέλος πάντων. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα καμιόνια. Αυτός ο Harvester δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ. Είναι δυστυχώς πιο μικρός που θα δείτε. Αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Όχι όλα τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, πάμε στο 5. Παρότι είναι μικρότερος, η χωρητικότητα μου είναι λίγο μεγαλύτερη από το αυτοκινήματο των άλλων μπροστά του Harvester. Οπότε μια ή άλλη έχετε. Γενικά η πατάτα έχει πολύ άδεια, σαν πολύ μεταφορά στο κακό. Αλλά μπορούμε να βάζουμε ένα εργάτη όσο μεταφέρουμε εμείς να κάνει αυτή τη δουλειά. Και έχω την εντύπωση ότι παρότι βρέχει, τις πατάτες μπορούμε να τις μαζέψουμε. Επειδή είναι ρίζα.
θα το δούμε τώρα στο γυράκι που θα φτάσουμε εκεί πέρα. Αλλιώς θα περιμένουμε να σταματήσουμε εκεί. Lower, turn on. Δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει, δεν πειράζει. Πάμε εδώ. Να τα κοτσάρουμε και να τα φέρουμε και αυτά, να τα έχουμε έτοιμα. Μπορούμε να πάμε να δούμε τα ζώα μας λίγο, τι κάνουν. Γιατί αυτά δεν σας τα έδειξα εγώ. Τα έδειξα μάλλον, αλλά δεν τα είδατε ποτέ. Οπότε πάμε να τα ξανακάνουμε, γιατί λογικά θα θέλουν ακόμα λίγο φαγάκι αυτές. Είναι φαγανές, παρότι είναι 10 μόλις. Φάγανε 2 μίξερ, 32.000 λίτρα φαγητό, έτσι, με το καλημέρα. Έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε πολλά λεφτά από την παράτα. Εξαρτάται πώς θα περισσέψει βέβαια. Και χωράει το... Το τρέιλ μας έδωσε 4 φορτία, 4 χάρβεστες. Βέβαια εκεί που έχει πάει να το αδειάσω, να μας βγάλει λίγο την ψυχή, θα το δείτε κι εσείς. Τι να κάνουμε. Και τελειώσαμε. Το μαζεύουμε. Το φάγαμε το λιπαζωτάκι όμως, έτσι. Είδατε, πήρα χθες, πήγα και πήρα ένα καινούριο ICB. Δεν γέμισα βέβαια όλο, γιατί δεν χώραγε. Αλλά θα πάω να το γεμίσω τώρα, γιατί άδειασε πάλι 130 λίτρα. Και αφού και το κάνω αυτό, θα ξαναγυρίσω να δούμε τι κάνουν τα ζώα μας. Επιστρέψαμε λοιπόν στη φάρμα. Πάμε αρχικά να καθαρίσουμε τι έχουν κάνει αυτές εκεί πέρα. Να δείξουμε εδώ στο μικρό το τυπεράκι. Αλλά πριν πάμε εκεί πέρα, να δούμε αν θέλουμε νερό. Και αν έχουμε νερό μέσα, δεν έχουμε νερό. Οπότε θα το πάμε για αυτό μαζί μας για να το γεμίσουμε. Όπως βλέπετε, έχω πάρει αυτές τις καφέ άσπρες. Μισό λεπτάκι εδώ να το φέρουμε καλύτερα. Ωραία, να μαζέψουμε την τριγωνία τους. Μόλις 127 κιλά. Αχ, τίποτα. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε νεράκι. Γεμίζει και το νερό σιγά σιγά. Για να δούμε τι θέλουμε αυτές. Λοιπόν, θέλουμε καθάριστο της καθάρισσα, θέλουμε λίγο νερά και λίγο στρο. Λοιπόν, θα φτιάξουμε μία δόση φαγητό. Θα περισσέψει λογικά βέβαια. Αλλά σε όλους βρέχει τώρα, δεν μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε πρώτα απ' όλα το νερό για να το ξεχωρώ όλο αυτό. Να μην το κουβαλάω μαζί μου. Μετά θα φτιάξουμε μια δόση φαγητό. Να υπάρχει. Να δούμε πώς θα πιούνε. Α, δεν θέλανε πολύ. Εντάξει. Λοιπόν, πάω να τα διάσω εγώ. Εδώ μέσα, αυτό το τύπερ το πήρα ακριβώς για αυτό το λόγο. Να διάσω το silage και να το πήγαινω μετά να το πουλάω στο biogas plant. Για να μου χαλάνε τις αναλογίες από εδώ. Ωραία, είμαστε εδώ. Και πάμε να βάλουμε το γόρτζι. Για να το χρησιμοποιήσουμε αρχικά. Αλλά και για να πάρουμε τα spikes. Τα spikes πλέον το πουλήσαμε αυτό που είχαμε αγοράσει. Γιατί το γόρτζι έχει ενσωματωμένα spikes. Λοιπόν, δηλαδή αν πάω εδώ πέρα, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε.
Ωραία, βλέπω ότι έχει σκυπάει. Αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Τώρα δεν φάνηκε το παιχνίδι παραλογικά. Αλλά δεν πειράζει, θα το έχουμε για την επόμενη φορά. Πιάσαμε μια παλίτσα, θα κάναμε και λίγο μαντάρα, όπως βλέπετε. Μην πέσεις, μην πέσεις, μην σε πάρω κατήφορος. Ωραία. Αφήνουμε την μπάλα μέσα σε αυτό. Δύο πιο κοστά θέλει. Δύο ακόμα. Ωραία. Αφήνουμε την μπάλα μέσα. Έπεσε μέσα. Το παίρνουμε τώρα, το κουτσάρουμε το υπόλοιπο. Και αυτή τη μουσούδα θα τη σπρώξουμε προς την πλευρά των αγελάδων. Κοιτάξτε πως θα γίνει η δουλειά. Λοιπόν, εδώ. Πάμε εδώ και θα μας πει, ωραία, στρώθηκε. Και τους ρίχνει στο άχυρο. Την κάνει κομματάκια την μπάλα και του ρίχνει το άχυρο έτσι. Πήρα ένα χειράκι βλέπω. Δεν είναι όχι. Δεν το... Α, τελείωσε. Ωραία. Τελείωσε, δεν θέλει άλλο. Ωραία, μισό λεπτάκι. Το ξεκουτσάρουμε και πηγαίνουμε προς τα... Ναι, άμα μας αφήσει κιόλας. Ωραία, αυτό. Και βγάζουμε τα base spikes πάλι. Πάμε να κουτσάρω τώρα το μιξεράκι για να ρίξουμε και μια δόση φαγητό. Αν και κάποια το έχετε ξαναδεί αυτό, όταν πέσαμε Σοσδόφκα με το στράτο. Αλλά δεν πειράζει, θα το δείξουμε και εδώ. Ούτως ή άλλως κάποια στιγμή θα χρειαστούν να φάνε και αυτά, πώς λέμε. Λοιπόν, το αφήνω κάπου εδώ και αρχίζουμε και φορτώνουμε. Όχι έτσι, έτσι. Έλα, πιάστε. Ωραία. Έτοιμη. Μια μπαλά σαν εδώ. Εντάξει, ακόμα και τώρα που τα κουνάω, δεν έχουμε θέμα, εντάξει. Λίγο πολύ συνήθεια με διάφανε. Και τώρα θα προσπαθήσω να τις πάρω και τις δύο αυτές μαζί, για να πω θα μπορέσω. Εδώ δεν έχω και βάρος πίσω, δεν είναι πολύ σωστό αυτό που να κάνω. Αλλά για να το δοκιμάσουμε. Αν τις πας κάπως εδώ, εκεί, όχι, εκεί. Όμως έπιασε. Αγόμενο. Όχι. Δεν σηκώνει τώρα. Δεν πειράζει. Δεν είχαμε πιάσει καλά. Τι έκανα. Ένα λίγο το... Ωραίος. Μέσα κι αυτή. Θα πει τώρα μέσα κι η άλλη. Θα δούμε τι έχουν παράγει κιόλας. Όλο το βράδυ τι κάνανε. Μόνο τρώγανε ή βγάζανε και καλά. Τώρα θα δούμε. Λοιπόν, να δούμε πόσο φαγάκι θα πάνε. Δεν πιστεύω να φανούν το μισό, γιατί τις είχα ταΐσει καλά χθες. Ναι, τα βλέπω είναι γεμάτα εδώ. Αλλά λίγο θα το πάρουμε.
Για να δούμε πόσο. Ναι. Λίγο, λίγο λιγότερο από το μισό, περίπου 40%. Λίγο. Θα το αφήσω και αυτό στη θέση του. Λοιπόν, έχουν βγάλει 1290 κιλά μανούρι, 1640 σλέρι και 968 λίτρα γάλα. Βγάλα γαλατάκι, δεν το περίμενα για ένα βράδυ. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάτι να κάνουμε, θα πάμε να πιούμε λίγο καφέ, κανένα τσάι, να χασταματήσει η βροχή και θα τα πούμε όταν τελειώσει στις πατάτες. Η βροχή σταμάτησε και πρέπει να είναι μεσημέρι πλέον, γιατί δεν βλέπω να τελειώνω μεσημέρι αυτή τη δουλειά. Ο γείτονας δίπλα για κάποιο λόγο είχε και αυτούς πατάτες και κατάφερε να μαζέψει την βροχή. Μας δεν μας άφηνε, αυτό τον άφησε. Λοιπόν, έχει μικρό άνοιγμα όπως βλέπετε. Γι' αυτό λέω θα μας πάρει πολύ ώρα αυτές τις πατάτες. Ίσως θα χρειαστεί να βγάλουμε κάποια στιγμή και ένα εργάτη να μας βοηθήσει. Βέβαια προς το παρόν θα την κάνουμε τη δουλειά μόνοι μας. Ο εργοστάς ολόκληρο κουβαλάει πίσω του. Λοιπόν, ξεκινάμε και εσείς θα απολαύσετε ένα timelapse μέχρι να πάμε να πουλήσουμε μάλλον την πρώτη δόση με τις πατάτες μας στο σούπερ μάρκετ που θα μας παιδέψει λογικά. Θα το δούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, όλο αυτό το μικρού που κάναμε είναι 10.000 λίτρα. Πάμε να γεμίσουμε την πρώτη μας δόση. Και όπως βλέπετε έχουμε πολύ χωράφι ακόμα, πάρα πολύ χωράφι. Να αδειάσουμε λίγο το πρώτο μας σπαθείο. Πολύ πατάτα. Εκεί στην άκρη βλέπετε έχει ένα, δεν ξέρω αν μας κάνει κάποιο πρόβλημα. Είναι η άκρη του χάρτη, γι' αυτό δεν μας αφήνει να το θερήσουμε. Ελπίζω μας κάνει πρόβλημα με το συμβόλαιο και να μας δώσει αρκετά λεφτά και να το ολοκληρώσουμε κιόλας, γιατί είναι 10.000 το συμβόλαιο αυτό. Λοιπόν, όχι, εκεί, άνοιξε, αφόλτε. Α, μάλιστα. Θα το κάνω unfold, μάλιστα. Ωραία, κάτω αυτό, ανοίγει. Ωραία. Θα συνεχίσω να το κάνω, δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να βρείτε μια τόσο αργή διαδικασία. Άλλωστε δεν ξέρω αν θα την τελειώσουμε σήμερα. Γιατί η ώρα περνάει και έχουμε κάνει μόνο ένα πολύ μικρό κομματάκι. Οπότε θα αφαιρήσω, θα μαζέψω τις πατάτες από αυτό το χωράφι στο μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον και θα τα πούμε ότι θα έχω τελειώσει. Γεια σας και πάλι, είμαστε στην επόμενη μέρα και όπως βλέπετε το χωράφι με τις πατάτες ακόμα να μαζευτεί. Έχουμε και αυτή τη σειρά κάτω που είναι εκτός ορίων του χωραφιού για κάποιο λόγο, την είναι στην άκρη του χάρτη. Και με ανησυχεί αυτό, μήπως τυχόν και δεν μπορέσουμε να, είτε να μην ολοκληρώσουμε το contract είτε να μην πάρουμε τις πατάτες έξω να τις πουλήσουμε εμείς όπως θέλουμε. Προς το παρόν έχω βάλει τώρα ένα εργάτη για να συνεχίσει αυτό το λίγο, τώρα που το έχω κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι εγώ.
και θα πάω να ξεκινήσω να κουρεύω γρασίδι. Έχουμε και να κουρέψουμε γρασίδι και να μαζέψουμε την κανόλα. Αλλά δυστυχώς για την κανόλα, για να μαζέψουμε, όπως ξέρετε, harvesters δεν υπάρχει. Πρέπει να πάρω κάποιο άλλο contract. Και να πάρω άλλο contract, πρέπει να τελειώσω το σημερινό. Να πάω να το βάλω στο γόρζι αυτό εδώ και να πάω να πάρω τον κουβά να καθαρίσω λίγο το πέντους, γιατί αυτό βλέπω ότι είναι το πρόβλημά τους και όχι τίποτα άλλο. Ωραία. Και μια και είμαστε εδώ, θα στήξουμε και λίγο στρώ. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Θα την παίρνει άλλο. Ένα μισό λεπτό, γιατί δεν μπορεί. Όχι. Εδώ είμαστε. Το κουβά. Πού τον έχω αυτό το κουβά. Εδώ πέρα είναι ο κουβάς μας. Και καθαρίστηκαν. Ωραία. Και εδώ είμαστε, λοιπόν. Αφήνουμε εδώ το σύντερ μας και πάμε να πάρουμε το mower και να αρχίσουμε το κούρεμα του γρασιδιού, που είναι η πιο επικερδής δουλειά που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Μακράν η πιο επικερδής δουλειά. Ωραία, θα ξεκινήσω από το κάτω χωράφι και το πάνω, γιατί το άλλο, αν θυμάστε, έχει και στη μέση κανόλα. Θα δούμε τι θα κάνουμε γι' αυτό. Αλλά πριν πάω να το κάνω αυτό, να δω και τι κάνει ο εργάτης μας. Σε τι κατάσταση είναι το όχημά του. Ναι. Κάτι ξέρω εγώ που είπα να κοιτάξω τον εργάτη, γιατί αυτά κάνουν οι εργάτες συνήθως. Πάνε και μπλέκουνε χωρίς λόγο. Τόση ώρα καθόλου εκεί. Θα περίμενε εκεί πέρα, θα τον πλήρωνα εγώ με την ώρα. Βλέπεις πόσο έχει. Έχει πάει μια γραμμή ολόκληρη. Α, κάτσε το πάλι πιο μπροστά, γιατί αυτό είναι και ο χαζός. Θα ξεκινήσουμε να κουρεύουμε εμείς εδώ πέρα. Λοιπόν, lower, turn on. Lower, turn on. Μισό λεπτό εδώ. Ωραία, squat dropping είμαστε. Αυτό χρειαζόμαστε. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε το κούρεμα. Ωραία, και τελειώνοντας τώρα το μικρό κομματάκι, επίσης ξεκινήσουμε απέναντι να πάμε. Πάμε να δούμε τι κάνει ο εργάτης, ο οποίος ακόμα έχει 8.000 μέσα. Λοιπόν, όπως έλεγα και πριν, βάσανε πατάτες, παιδιά, ειδικά με αυτό το πράγμα, το οποίο είναι μόλις 2 rows, όπως βλέπετε. Εντάξει, ούτε άλλο είναι πολύ μεγάλο, αλλά 2 rows και όπως είναι αυτό φτιαγμένο, που είναι στο πλάι, είναι πολύ δύσκολο. Κοίταξε πόσο ώρα θα κάνει αυτό να στρίψει τώρα. Θα κάνει όλο και ο κύκλο. Να δούμε και το contract πόσο 100% είναι. Λοιπόν, 77. Εντάξει. 77%. Και έχουμε γεμίσει στην καρότσα μας 30.000 λίτρα περίπου. Και θα πάρουμε άλλα 10 τώρα σε λιγάκι από αυτό εδώ. Οπότε να είμαστε εδώ. Εντάξει, αυτός ο harvester έχει και το κακό ότι δεν μπορεί να μαζεύει αυτός και να είμαι εγώ δίπλα και να γεμίζει. Αν ανοίξει αυτό εδώ το πράγμα,
σταματάει να κάνει harvest. Δεν μπορεί να κάνει ταυτόχρονα. Γενικά το μηχάνημα αυτό δεν το έχω ξαναχρησιμοποιήσει και δεν το ήξερα και μια ψηλοφόρα τη φάγαμε. Γενικά έχουμε πολλές άσχημες τον τελευταίο καιρό. Ελπίζω ότι τα πράγματα θα αλλάξουν σύντομα και θα κάνουμε πιο επικερδείς δουλειές. Και ανοίξε το pipe του, μπράβο του, καλά έκανε. Εντάξει, το είχαμε και στο σούπερ μάρκετ, το οποίο θα δείτε τι πρόβλημα υπήρχε, αλλά ευτυχώς εγώ βρήκα ένα θέμα, ένα κολπάκι. Βρήκα ένα κόλπο και αδειάζω πολύ εύκολα εκεί πέρα. Γιατί να κάνει όπιστε με αυτό το πράγμα δεν υπήρχε ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να γίνει. Ωραία. Ναι, μπλοκ. Ωραία. Πάμε εμείς να αδειάσουμε και αυτό το φορτίο. Και ας ελπίσουμε ότι το contract θα φτάσει πολύ κοντά στην ολοκλήρωση, εάν όχι να ολοκληρωθεί. Και να μας δίνουν όλες αυτές τις προτάσεις για πούλημα. Λοιπόν, για να πάμε προς το σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι στην πόλη και το οποίο είναι ένα σημείο, δεν ξέρω αν το είχαμε ξαναδείξει, που χρειάζεται λίγο όπισθεν για να μπεις. Γι' αυτό είπα ότι δεν βολεύει αυτό. Αλλά ευτυχώς έχω γυρίσει τα τύπες να ρίχνουν αριστερά από το πλάι. Οπότε το πάω λίγο διαγώνια εγώ, ώστε να βρίσκει το set point από κάτω και να με αφήνει να το πουλήσω. Να επιλέξω και επιλέξα το πρώτο βαγόνι τώρα. Ξεφορτώνω και μόλις ξεφορτώσω το πρώτο, πάω και ξεφορτώνω και το δεύτερο. Μας είχε δώσει το ωραίο το trailer στο καλαμπόκι, το οποίο δεν το είδα εσείς, γιατί έκανα εγώ την πατάτα, δεν μας το δίνει τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αδειάζουμε το πρώτο βαγόνι, έτσι το πλάι. Αυτά τα τύπες έχουν είτε πίσω, είτε πλάι αριστερό, είτε πλάι δεξιό. Οπότε βολεύουν πάρα πολύ. Επιλέγω το δεύτερο βαγόνι τώρα. Ωραία, πόσο λέει, 74%. Δεν μου αρέσει αυτό το νούμερο που βλέπω. Δεν μου αρέσει το πράγμα που βλέπω. Ας ελπίσουμε. Καμιά φορά αυτό που μεταφέρθηκε τόσο με την ολοκλήρωση του contract δεν συμβαδίζουν. Μου λέει αυτός να μου λέει ότι έχω κάνει τώρα 80% και το contract να είναι ξέρω εγώ να έχει πάει παραπάνω. Πόσο λέει, 89 λέει αυτός. Για να μένει πόσο είναι, 86. Και όλα αυτά για 11,5 χιλιάρια. Εάν είναι να πάρουμε μόνο το contract, χάσαμε τη χρόνο μας. Χάσαμε το χρόνο μας. Γιατί δεν αξίζει να χάσεις μια μέρα για τόσα λίγα λεφτά. Ειδικά όταν έχουμε τόσα πολλά λιβάδια που θα μας έδιναν δεκαπλάσια και μπορεί και παραπάνω χρήματα. Λοιπόν, κάτσε να επιστρέψουμε στο 5 εμείς, να δούμε τι κάνει και ο εργάτης, όσο έχει μαζέψει. Και αφού το κάνουμε αυτό, θα πάμε ξανά στο γρασίδι μας, στο κάτω μέρος εκεί που το έχουμε αφήσει. Φτάσαμε στο χωράφι, να δούμε πού είναι αυτός. Ωραία, έχει δίνει ακόμα. Οπότε, σωστό, πάμε εδώ. Για τα παλιά σου θα συνεχίζω να κουρεύω, θα κάνω το κάτω κομμάτι, το οποίο μου το κατέστρεψε ο χαζοεργάτης. Ωραία, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τερνών. Και ξεκινάμε και πάλι για γρασιτάκι. Τελείωσα και αυτό το κομματάκι και πιστεύω ότι είναι πάνω στην ώρα
Γιατί μόλις είδα μήνυμα ότι ο εργάτης μας έχει 80% γεμάτο το τάγκ, το depósito του με τις πατάτες. Τώρα πάμε να δούμε τι έχει κάνει. Όχι, έτσι. Είναι 8600. Κοντεύει. Εντάξει, έχω εγκατεστημένο και το Greener Pack. Ας το δείξω τώρα σε λιγάκι. Όταν θα κάνουμε διάλειμμα πάλι. Το μάζεμα. Αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν μπορώ να ασχοληθώ με τις πατάτες. Είναι μια δουλειά ποτέ δεν μου άρεσε. Γενικά τα root crops, γιατί ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται πολύ ακριβό εξοπλισμό και χρειάζεται και πολύ χρόνο να το μαζέψεις. Βέβαια, αν είχαμε ένα εργοστάσιο όπως είχαμε στις Σοβνούς, είχαμε το Αμποξίριους, φτιάχναμε τη βότκα, εκεί ναι, άξιζε. Θα πρέπει να βγάλουμε τουλάχιστον 20.000 από τις πατάτες που θα πουλήσουμε για να πω ότι άξιζε όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή να βγουν γύρω στις 30.000. 11.5 το contract και κανένα 20 οι πατάτες. Και προς το παρόν δεν το θεωρώ πολύ πιθανό αυτό. Θα δούμε σε λίγο. Ναι, εντάξει, είσαι εμποκαρισμένος, το ξέρω. Να δούμε πώς είναι το contract μας. 99% παραμένει. Λοιπόν. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε το κούρεμα, τι θα κάνουμε. Λοιπόν. Θα το πιάσω από εδώ, ναι, όπως είμαστε. Από εδώ θα το πιάσω. Στο ευθεία. Και από ό,τι είδα το Valtra πλέον είναι πολύ καλύτερο σε ανηφορές. Το service δηλαδή που του κάναμε έπιασε τόπο. Λίγο ακόμα γρασιδάκι με timelapse και στο διάλειμμα για τις πατάτες θα ξαναπούμε και πάλι μαζί. Και μόλις μου στη ειδοποίηση ότι γέμισε αυτός με το τις πατάτες, πάμε να τον δούμε μια στιγμή. Μισό λεπτάκι, να κάνω και αυτό το κομμάτι εδώ, μέχρι πέρα τη γωνία. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Όπως είδατε, τελειώσαμε και αυτό το σχεδόν το χωράφι, το γρασίδι. Μας έχει μείνει το πάνω μόνο από το 4, το οποίο είναι και μισό. Και είναι μισό γιατί έχει τη μέση κανόλα, δεν ξεχνάμε. Λοιπόν, αυτό συνεχίζει να πετάει 200 έτσι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό τώρα. Αυτό χωράφι παρατράβηξε, είναι φιάλτης. Ωραία, έλα τώρα. Να δούμε πως είμαστε στο contract. 98%. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό γιατί μάλλον θα πάρουμε τουλάχιστον μπόλικες πατάτες. Μάλλον όλο το υπόλοιπο χωράφι που έχει μείνει είναι δικό μας. Και να δούμε πόσο πουλιώται κιόλας.
Να δω μισό λεπτό να το βρω αυτό στην άκρη. 563 στο Grain Mill, μάλιστα, και πέφτουνε. 540 στο Supermarket που πουλάμε εμείς. Θα δούμε. Θα δούμε που θα πουλήσουμε. Ίσως να πάμε στο Supermarket. Πάμε να συνεχίσω εγώ το κόλλημα του γραφιού, του γρασιδιού μάλλον, και στο υπόλοιπο κομμάτι μέχρι να τελειώσουμε τις πατάτες και θα τα πούμε όταν θα πάμε να ολοκληρώσουμε αυτό το contract. Και μάλλον κάπου εκεί θα κλείσει και το σημερινό επεισόδιο. Επιστρέψαμε και πάλι. Το contract ολοκληρώθηκε χωρίς ευτυχώς να χρειαστεί να πουλήσουμε άλλες πατάτες. Οπότε θα βγάλουμε περίπου, όπως το βλέπω εγώ, 30.000 κοντά, στους 8.000 λίτρα πατάτες. Ωραία. Τώρα ειλικρινά δεν θα κάτσω να μαζέψω άλλο, δεν μπορώ. Με κούρασαν πάρα πολύ αυτές τις πατάτες. Για να δούμε, θα μπορούσα να ζήξω έτσι. Έλα, έλα. Εν τω μεταξύ το κούρεμα στο γρασίδι ολοκληρώθηκε. Και μένει να κουρέψουμε και την κανόλα μας. Αυτά όμως θα γίνουν στο επόμενο επεισόδιο. Γιατί ήδη αυτό έχει γίνει αρκετά μεγάλο, πιστεύω. Ωραία, φεύγουμε από εδώ. 28.000 λίτρα πατάτες. Να δούμε εάν άρχισε τον κόμπο μας και τον χρόνο μας αυτή η τεράστια συγκομιθή από πατάτες. Και αφού τα πουλήσω θα πάρω και το επόμενο contract, πάλι harvest contract, αλλά κανονικό αυτή τη φορά με combine, για να το έχουμε, για να θέσουμε την κανόλα μας. Και θα είναι και η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε, δηλαδή πρώτα θα κάνουμε την κανόλα τη δικιά μας και μετά αν προλάβουμε θα κάνουμε και το contract του αλλού. Λοιπόν, πάμε εδώ. Για να δω τι τιμή έχεις εσύ. Έχεις 5.39, δεν πειράζει τώρα, για 1 ευρώ. Έλα. Έχεις δει τι δείχνει τώρα. Έλα τώρα, μην κάνεις τέτοια. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάμε και στο πίσω. Ωραία, αδειάζουν και τα δύο αυτοκόνα. Να δούμε πόσα λεφτά θα πάρουμε με τις πατάτες μας. 15.200. Εντάξει, είναι ωριακά. 50.000. Καθόλου άσχημα, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και πολύ καλύτερα. Χαλάσαμε σχεδόν μία μέρα ολόκληρη για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και όχι, τα 25.000 πήραμε, 26 πόσα είναι. Δεν ανησυχούν με αυτό που πήραμε, με το χρόνο που χάσαμε. Ήταν μια λάθος κίνηση αυτή. Αλλά έτσι είναι το Farming Simulator. Αν δεν κάνεις και λάθη, δεν μαθαίνεις τίποτα. Λοιπόν, όπως σας είπα, το γρασίδι μας είναι κουρεμένο. Θα μπαλιαστεί και θα μεταφερθεί στο επόμενο επεισόδιο. Και θα κουρέψουμε και την κανόλα για να δούμε πόσα λεφτά θα βγάλουμε ώστε να αρχίσουμε να ξεπληρώνουμε το δάνειο. Θέλω να, μέχρι το βράδυ να έχω ξεπληρώσει λίγο δάνειο. Ένα 50.000, κάπου εκεί. Ή μάλλον, ας είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε αυτό. Μισό λεπτό. Να δώσουμε πίσω 50.000. Θα μείνουμε με 300 ευρώ μόνο. Αλλά δεν πειράζει. Θα μαζίσουμε την κανόλα στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, αυτό από μένα, παιδιά. Αντίο. Θα τα πούμε στην επόμενη φορά. Γεια σας.